Να ξεκινήσω όπως βγαίνω. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε μία ακόμα εκπομπή με ιδέες, συμβουλές και λύσεις για όλη την οικογένεια. Σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με τη μαγειρική. Όπως ξέρετε, στους καιρούς που ζούμε, δεν υπάρχει πάρα πολύ χρόνο για μαγείρεμα. Έτσι λοιπόν, θα σας δείξω μία τέλεια λύση πως να μην φτιάξετε ένα υπέροχο λαχταριστό τοστ, το οποίο δεν θα κόψει την πείνα σας. Για τη συνταγή αυτή δεν θα χρειαστούμε 2 φέτες ψωμί για τοστ. Δεν θα χρειαστούμε 2 φέτες τυρί για τοστ, ζαμπόν για τους πιο γκουρμεδιάριδες, μπέικον. Επίσης δεν θα χρειαστούμε βούτυρο, δεν θα χρειαστούμε ένα μαχαίρι για να επαλείψουμε και δεν θα χρειαστούμε και λαχανικά όποιος θέλει να μην βάλει. Φυσικά εννοείται ότι δεν θα χρειαστούμε και μία τοστιέρα. Τα βήματα για να μην φτιάξουμε ένα υπέροχο τοστ είναι τα εξής. Πρώτον, δεν ανάβουμε την τοστιέρα για να ζεσταθεί. Δεν παίρνουμε το ψωμί και δεν το αλείφουμε με βούτυρο. Δεν τοποθετούμε το τυρί και το ζαμπόν επάνω στο ψωμί. Και τέλος, δεν κλείνουμε με το δεύτερο μας ψωμάκι το υπόλοιπο τοστ. Φυσικά για τους πιο γκουρμεδιάριδες και τσαχπίνιδες, δεν βάζουμε ντομάτες, δεν βάζουμε λοιπά λαχανικά, δεν βάζουμε αλατοπίπερα και λοιπές σάλτσες. Τέλος, δεν το βάζουμε στην τοστιέρα και δεν το αφήνουμε για 10 περίπου λεπτά να ψηθεί ώστε να αποκτήσει ένα τέλειο χρώμα. Έτσι αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, δεν φτιάχνουμε ένα τέλειο, υπέροχο, λαχταριστό τοστ, το οποίο δεν θα χρειαστεί να το φάμε. Ήταν η εκπομπή με ιδέες και λύσεις για όλη την οικογένεια. Ραντεβού σε μια επόμενη εκπομπή όπου δεν θα φτιάξουμε μουσακά.